Εκείνο που λένε είναι ότι πρέπει να σε εθνικό επίπεδο να γίνει κάτι και να αρχίσει από το βασικό, δηλαδή αυτό το που μπορεί το κράτος, που μπορεί ο υπουργός να εισηγηθεί στην κυβέρνηση, να έχουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε μια ανάσα σε όλα. Διότι από τα καύσιμα, από τις καύσιμες ύλες έρχονται όλες οι αυξήσεις, όλες οι αυξήσεις αγοράς. Και το τονίζουμε βασικά ότι εμείς είμαστε ο κυριότερος πυλώνας της αγοράς. Αν εμείς δεν έχουμε το χρήμα, το ανάλογο χρήμα να κατηγούμε στην αγορά, για ποια αγορά μιλάμε? Γι' αυτό ζητάμε και το λέμε τώρα και το λέμε και να γίνει άμεσα, να μειωθεί ο φόρος, ο υλικός φόρος κατανάλωσης. Σε συγκεκριμένα ωστόσο διαστήματα, όπως είδα από την επιστολή σας. Ναι, εμείς ζητάμε να αρχίσει αυτή η μείωση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σαν κράτος έχει και έξοδα και όπως καταλαβαίνουμε ένας οργανισμός για να επιβιώσει, γιατί έχει πάρα πολλές ανάγκες και με τον προϋπολογισμό τώρα και προσπαθεί και η κυβέρνηση να μην δανείζεται κατά το δοκούν, δηλαδή όσο μπορεί. Αλλά γιατί τα δανεικά ίσον επιπλέον έξοδα, εμείς ζητάμε το διάστημα το κρίσιμο που βασικά τώρα διανύουμε και ακόμα δεν το έχουμε βιώσει και ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Κάτι έχουμε νιώσει στις αγορές. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, αλλά από εκεί προέρχονται οι αυξήσεις. Γι' αυτό ζητάμε, σαν αρμόδιος υπουργός που τον έχουμε δει πολλές φορές και αγγίζει τα προβλήματα του καταναλωτή, είναι και αυτό στην αγορά, μας νιώθει, γιατί πολλές φορές του δείχνουμε κάποιους δρόμους και τους περπατάει, και του ζητάμε να γίνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η παρέμβασή του, για να μπορέσουν και οι καταναλωτές, οι πολίτες, αυτό το διάστημα το δύσκολο, το χειμωνιάτικο, να βρεθούν στην αγορά και γενικά να επιβιώσουν. Πετρελαίο κίνησης, βενζίνη, φυσικό αέριο, 15 Οκτωβρίου, 31 Μαρτίου. Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου με 30 Απριλίου 2022, δίνεται δηλαδή άμεσα και εκείνο το διάστημα που, όπως είπατε πριν από λίγο, φαίνεται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη κατανάλωση, γιατί είναι αυτές οι ανάγκες των νοικοκυριών και είναι περισσότερο αυξημένες για τις ανάγκες για τη θέρμανση. Και αυτό, αλλά γενικά για όλα τα προϊόντα που χρειάζονται κινητήρια δύναμη. Δεν είναι μόνο ότι το πετρέλαιο θέρμασες επειδή έχουμε χειμώνα, μας χρειάζεται, είναι όλα τα άλλα που κινούνται γύρω από, από τα καύσιμα, όλα τα άλλα προϊόντα που θα δούμε τις τιμές στα προϊόντα να ανεβαίνουν και εμείς βεβαίως ήδη παρακολουθούμε όλη αυτή την γκάμα και δεν μας πάει καλά όταν βλέπουμε ότι ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί.